Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο μας. Το σημερινό μας μάθημα ονομάζεται ο Φρίξος, η Έλλη και το Χρυσόμαλο Δέρας. Πάμε να το δούμε. Κάποτε, στον ορχομενό της Βιωτίας, ζούσε ο βασιλιάς Αθάμας με τη γυναίκα του την Εφέλη και τα δυο τους παιδιά, το Φρίξο και την Έλλη. Όταν πέθανε η Εφέλη, ο Αθάμας παντρεύτηκε μία άλλη γυναίκα, την Ινώ. Η Ινώ μισούσε το Φρίξο και την Έλλη. Γι' αυτό κάλεσε τις γυναίκες του ορχομενού και του ζήτησε να ψήσουν το σιτάρι που θα έσπερναν οι άνδρες τους, γιατί έτσι θα είχαν καλύτερη σοδειά. Το ψημένο όμως σιτάρι δεν φύτρωσε και οι κάτοικοι του ερχομενού πεινούσαν. Ο βασιλιάς ανησύχησε και έστειλε ανθρώπους στο μαντίο των αδελφών να ρωτήσουν το λόγο που δεν φύτρωσε το σιτάρι. Η Ινώ όμως πλήρωσε τους απεσταλμένους του βασιλιά και τους ζήτησε να πούν ψέματα στον Αθάμα. Οι απεσταλμένοι του είπαν πως ο χρησμός που τους έδωσε η Πυθία έλεγε πως για να βγάλει καρπούς η γη του ερχομενού θα έπρεπε να θυσιάσει το γιο του το Φρίξο. Ο Αθάμας δέχτηκε να θυσιάσει το παιδί του. Όταν έβαλαν το Φρίξο πάνω στο βωμό, η μητέρα του, η Νεφέλη, έστειλε ένα χρυσόμαλο κρυάρι. Το κρυάρι πήρε στη ράχη του το Φρίξο και την Έλλη και πέταξε προς την Ανατολή. Το κρυάρι πέρασε πάνω από το Αιγαίο. Όταν περνούσε τη στενή θάλασσα ανάμεσα στη Θράκη και τη Μικρά Ασία, η Έλλη ζαλίστηκε, έπεσε και πνίγηκε. Από τότε η θάλασσα αυτή ονομάστηκε Ελίσποντος. Ο Φρίξος, λυπημένος, συνέχισε το ταξίδι του μέχρι να φτάσει στην Κολχίδα. Εκεί θυσίασε το κρυάρι στο Δία και το δέρμα του, το χρυσόμαλο δέρας, το χάρισε στο βασιλιά της Κολχίδας, τον Αιίτη. Ο βασιλιάς το κρέμασε σε μια βελανιδιά στο δάσος του Θεού Άρη και έβαλε έναν ακίνητο δράκο να το φυλάει. Αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα. Τα λέμε σύντομα.